Τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 1941, ο Μανώλης Γλέζος με τη βοήθεια ενός φίλου του κατέβασε από την Ακρόπολη την πολεμική σημαία του Τρίτου Ράιχ κάτω από τα μάτια των Γερμανών φρουρών της, εμπνέοντας έτσι ολόκληρο το αντιστασιακό κίνημα στην Ευρώπη. Τώρα επιδίδεται σε ένα καινούριο αγώνα για τον οποίο και μίλησε στον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, Henry Ridgwell. Αποσπάσματα από την αποκλειστική συνέντευξη του Μανώλη Γλέζου στη Φωνή της Αμερικής στο ακόλουθο ρεπορτάζ. Παρά το ότι είναι σήμερα 90 χρονών, ο Μανώλης Γλέζος εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων που επιδιώκει να κερδιθούν. Τόσο στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου 2010, όσο και σε εκείνες του Φεβρουαρίου 2012, είχε δεχθεί επιθέσεις με δακρυγόνα αέρια από την αστυνομία έξω από το κτίριο της Βουλής. Τώρα ο Γλέζος θέλει να μπει στη Βουλή ως μέλος του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς, με την πρόθεση να αγωνιστεί κατά του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Λιτότητας. Δεν αγωνιζόμαστε να έρθουμε εμείς στην εξουσία, να φέρουμε τον ελληνικό λαό στην εξουσία. Αυτό αγωνιζόμαστε, αυτός είναι ο στόχος μας. Θα φέρουμε το λαό στην εξουσία. Θα αποφασίζει για τα πάντα ο λαός, όχι εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το 17% της λαϊκής ψήφου στις προηγούμενες εκλογές, υποσχόμενος να καταργήσει το πρόγραμμα λιτότητας που έχουν επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αντάλλαγμα με την οικονομική στήριξη που παρέχουν στην Ελλάδα. Η αντιμνημονιακή πολιτική του καθιστά τον ΣΥΡΙΖΑ έναν από τους κύριους διεκδικητές της εντολής για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Ο Μανώλης Γλέζος λέει πως το σενάριο που προωθούν χώρες όπως η Γερμανία, ότι η Ελλάδα είτε θα συνεχίσει το πρόγραμμα λιτότητας είτε θα φύγει από την Ευρωζώνη, προβάλλει ένα απατηλό δίλημα. Άλλο θέμα εκείνο και άλλο η Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη, εμείς δεν βάζουμε θέμα αυτή τη στιγμή να φύγουμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Εμείς ζητάμε οι διευθύνοντες στην Ευρωζώνη να αλλάξουν πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Και φυσικά για το μνημόνιο ούτε καν κάνουμε κουβέντα. Ο Μανώλης Γλέζος ανέπτυξε έντονη απελευθερωτική δράση στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Σαν σήμερα πριν από 61 χρόνια κατέβασε με τη βοήθεια του φίλου του Απόστολου Σάντα τη σβάστικα που κοιμάτιζε σε ιστό της Ακρόπολης Αθηνών. Συνελήφθη από τους Γερμανούς και ρίχθηκε στη φυλακή όπου βασανίστηκε για το τολμηρό εγχείρημά του. Ο Γλέζος πέρασε πολύ περισσότερα χρόνια φυλακή κατά την περίοδο της ακροδεξιάς χούντας των συνταγματαρχών που κυβέρνησε την Ελλάδα από το 1967 έως το 1974. Η εκτέλεσή του αποτράπηκε τρεις φορές από έντονες διαμαρτυρίες της διεθνούς κοινής γνώμης. Ο ίδιος πιστεύει πως ο ρόλος του ως αγωνιστή δεν έχει τελειώσει. Όλοι αυτοί οι φίλοι, όλοι αυτοί οι φίλοι που έχασα, όλοι αυτοί οι σύντροφοι μου έλεγαν να μην με ξεχάσεις. Συνεπώς, το να μην τους ξεχάσω είναι δική μου υποχρέωση η συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα. Η ζωή του Μανώλη Γλέζου είναι γεμάτη από συναρπαστικές στιγμές. Όπως όμως λέει ο ίδιος, ουδέποτε στο παρελθόν είδε να επέρχονται τόσο ραγδαίες αλλαγές όσο αυτές που σημειώνονται τώρα στην Ελλάδα, τις οποίες το τεράστιο δημόσιο χρέος απειλεί την κατάρρευση της οικονομίας της χώρας. Γιώργος Μπίστης, Voice of America, Washington.